Γεια σας. Σας καλωσορίζω στο χώρο του Baby Lol, στο πρότυπο κέντρο προετοιμασίας μητρότητας που βρίσκεται στην Καλαμάτα. Εγώ λέγομαι Πλάγου Φωτεινή και είμαι μαία. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα σετ ασκήσεων που είναι πολύ χρήσιμες για όλες τις εγγύους σε κάθε τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Αυτές οι ασκήσεις έχουν σκοπό να σας χαρίσουν ψυχική και σωματική ευεξία, να σας απαλλάξουν από πόνους που νιώθετε στη μέση, από τη δυσκυλιότητα, ενδεχομένως από πρυξήματα στα πόδια ή στα χέρια, και έχουν και άλλες ευεργετικές ιδιότητες, τις οποίες θα τις πούμε κάποια στιγμή πιο μετά ή σε κάποιο άλλο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε τις ασκήσεις μας. Οι ασκήσεις ξεκινούν κατά βάση με την αναπνοή. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ την αναπνοή καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να περνάει, να οξυγονώνεστε σωστά για να νιώθετε ευεξία και να οξυγονώνετε σωστά και το μωράκι σας. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση. Η πρώτη άσκηση είναι να βάλετε τα χέρια σας στην κοιλιά σας και με την εισπνοή να ρουφήξετε τον αφαλό σας στο πίσω μέρος της σπονδυλικής σας στήλης. Δεν χρειάζεται να φοβάστε, το μωράκι σας δεν παθαίνει κάτι. Και μετά να εκπνεύσετε. Εισπνέεται, η κοιλιά πάει πίσω στη σπονδυλική στήλη ο αφαλός και εκπνέεται. Αυτό το επαναλαμβάνετε 5 φορές. Μετά, με εισπνοή, φέρνουμε τα χέρια μας στα πλευρά μας. Πιάνετε δηλαδή το θώρακά σας δεξιά και αριστερά. Εάν δεν το καταλαβαίνετε, μπορείτε να πιάσετε το δέρμα που υπάρχει δεξιά και αριστερά στα πλευρά, είτε μπροστά είτε πίσω. Κρατώντας το δέρμα, παίρνετε μια εισπνοή και νιώθετε τα πλευρά σας να ανοίγουν. Και μια εκπνοή, τα πλευρά σας να κλείνουν. Το επαναλαμβάνετε και αυτό 5 φορές. Μετά ανεβαίνουμε προς τα πάνω, βρίσκουμε αυτά τα κοκαλάκια που λέγονται κλίδες, βάζουμε τα χέρια μας στο στέρνο μας και παίρνουμε αναπνοές προς τα πάνω. Εισπνοή, ανεβαίνουν οι ώμοι, εκπνοή κατεβαίνουν. Επαναλαμβάνουμε 5 φορές. Όλη αυτή είναι μια διαδικασία με την οποία κάνουμε μάλαξη στα εσωτερικά όργανα. Ξεκινάμε από τα όργανα της κοιλιάς, μετά ανεβαίνουμε στα όργανα του θώρακα και κάνουμε μάλαξη. Στην πορεία μπορούμε να ανεβούμε προς τη μύτη. Πιάνουμε τα ρουθούνια μας και αναπνέουμε. Εισπνέουμε και εκπνέουμε από τη μύτη. Επαναλαμβάνουμε 5 φορές για να μπορούμε να καταλάβουμε ποιο ρουθούνι μας αναπνέει καλύτερα. Αφού τελειώσαμε με αυτές τις ασκήσεις, θα προχωρήσουμε τώρα σε κάποιες άλλες ασκήσεις που γίνονται πάντα με την εισπνοή και την εκπνοή. Θα φέρουμε με εισπνοή τα χέρια μας δεξιά και αριστερά στο άνοιγμα των ώμων και με αναπνοή καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης τα κουνάμε από μπρος προς τα πίσω. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Το κάνουμε αυτό 5 φορές. Αφού τελειώσουμε τις 5 φορές, ξεκινάμε αντίστροφα να το κάνουμε άλλες 5 φορές. Εισπνοή, εκπνοή. Μπορεί να νιώσετε ένα κάψιμο στους ώμους, που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το θέλουμε. Αφού τελειώσουμε άλλες 5 φορές, παίρνουμε μια εισπνοή και μια εκπνοή και κατεβάζουμε τα χέρια μας. Και ξεκουράζουμε τους ώμους μας, κινώντας τους από μπρος προς τα πίσω. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε μία άσκηση, αφού πάρουμε 2-3 αναπνοές από την κοιλιά. Εισπνοή, ρουφάμε τον αφαλό, εκπνοή το βγάζουμε, ακουμπάμε τα χέρια μας και παίρνουμε μια εισπνοή από τα πλευρά μας. Εισπνοή, εκπνοή, γυρίζουμε στο πλάι και παίρνουμε 5 ανάσες σε αυτή τη θέση. Ερχόμαστε πάλι στο κέντρο με εκπνοή, ρουφάμε την κοιλιά μας 2-3 φορές, εισπνοή, ρουφάμε, εκπνοή βγάζουμε, εισπνοή εδώ, εκπνοή από εδώ. Αυτές και πλήθος άλλων ασκήσεων μπορείτε να τις βρείτε εδώ στο χώρο του Baby Lol, στα μαθήματα που γίνονται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, από τις 11 μέχρι τις 12.30. Και σε αυτά τα μαθήματα είναι πολύ ωραίο να συμμετάσχετε, γιατί κατά τη διάρκεια τους λύνουμε πάρα πολλές απορίες, προβληματισμούς
και βοηθάμε στο με τις ασκήσεις στην ψυχική και σωματική σας ευεξία και ευημερία. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω σε κάποιο άλλο βίντεο που θα ακολουθήσει.